Οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά δεν σταματούν, μιας και στην κατηγορία των δασκάλων υπάρχουν κενά, αλλά η συνολική κατάσταση θα φανεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων. Θέλω να σας πω ότι είχαμε τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 14 εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής που ήρθαν σε εμάς, έχουμε 2 γερμανικών και 3 γαλλικών. Όσον αφορά λοιπόν τις ώρες με τα γαλλικά, είμαστε καλυμμένοι για τις ώρες των γαλλικών. Στα γερμανικά έχουμε ελλείψεις ακόμα 2 με 3 εκπαιδευτικούς. Τώρα, στους γυμναστές επίσης είμαστε καλυμμένοι. Με αυτούς τους 14 καλύπτουμε όλα τα κενά. Στους δασκάλους περίπου έχουμε 25 με 30 κενά. Θα δούμε όμως, αφού ολοκληρωθούν τώρα οι αποσπάσεις από πίσπε σε πίσπε, σε φορείς έχουν ολοκληρωθεί, τι ακριβώς θα μας έρθουν, τι θα μας φύγουν, για να μπορώ να υπολογίσω ακριβώς τα κενά. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε είναι έτσι τα πράγματα, συν έχουμε 13 ελλείψεις νηπιαγωγών. Όσο για τα βιβλία, αυτά έχουν ήδη δυναμηθεί στις σχολικές μονάδες της περιοχής από τον Ιούνιο. Με τα σχολικά βιβλία έχουν από τον Ιούνιο ήδη διανεμηθεί στα σχολεία. Σε όλα τα σχολεία της πόλης, αλλά και του Δήμου Μίκης, ας πούμε, και του Δήμου Αυδείρων έχουν πάει. Σήμερα πήγαν στο Δήμο το Πύρου. Οπότε είναι όλα τακτοποιημένα όσον αφορά τα βιβλία. Βέβαια, θερμός αναμένεται να είναι και ο Σεπτέμβρης για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς ζεσταίνονται οι μηχανές των κινητοποιήσεων λόγω των συνεχόμενων και σκληρών μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση.